Τι άλλο έχουμε. Ναι, στο μπάσκετ. Τώρα στο μπάσκετ, από ό,τι πληροφορούμε, δεν ξέρω τώρα ακόμα. Η ΕΡΤ, ακόμα να πει στις ειδήσεις ότι έχει χάσει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Ωραία ήταν και εκεί πέρα. Όπως σας τα έχω πει και εκεί. Γενικά δεν είναι, εμένα δεν μου προξένησε καμία εντύπωση η νίκη του Ολυμπιακού. Αν μη τι άλλο, είναι 17-6 έχουμε. Με αυτούς, κάτσε, μην τους ρίξω. Όχι, 19-7. Εντάξει, να είδατε. Πήγα να φάω δύο νίκες από εμάς και μία από εσάς. Λοιπόν, 7-0 έχουμε σερί στην Ευρώπη σας. Έχουμε 5-0 σερί στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή, άλλο το τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα. Δηλαδή, το τι λέτε τώρα με τα λόγια, χτίζα λόγια και κάτω για. Ο Ολυμπιακός είναι ομαδάρα. Σας τα έχει κάνει με χειρότερα ρόστερ, πόσο μάλλον τώρα με παίχτες με προσωπικότητα που αποκτήθηκαν φέτος. Έπρεπε και ακόμα και η ομάδα χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα. Ήδη στις αρχές είναι, δεν μπήκανε δύο οποιαδήποτε εργαλεία στη μηχανή. Μπήκανε τώρα, άστε, τα είδατε, τι μπήκανε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πίστη, υπομονή, στήριξη σε όλες τις ομάδες μας, σε όλες τις προπονητές μας, στους παίκτες μας. Βλέπετε, οι διοικήσεις μας φροντίζουν για το καλύτερο. Πήγανε τώρα την Παρασκευή που παίζαμε εκεί πέρα. Τους λέει ο Μπαρτζόκας, τώρα που θα βγείτε, λέει, προσέχετε, λέει, γιατί έχουν καινούργιο πάτωμα. Και ξέρετε τι έγινε, Βαζελέκα, αυτό έγινε δηλαδή, για να ξέρετε. Ακούσαν οι δικοί μας οι παίχτες ότι θα έχουμε καινούργιο ξεπάτωμα. Και αυτό έγινε. Βέβαια, ξέρετε τώρα εσείς, το glass floor αυτό που λένε, έχει αντανάκλαση. Και ξέρετε γιατί έχει αντανάκλαση. Για να βλέπετε τα αρχίδια του φουρνιέ. Όχι σαν, σαν τους τελωνιακούς με τα καθρεφτάκια που πάνε κάτω τα μάξια, έχει την αντανάκλαση. Τα βλέπετε όλα κανονικά και του Βερτζέκοφ και ολονών.